Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά. Πώς είστε? Καλό απόγευμα σας και στους ακροατές και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Είχαμε μιλήσει πρόσφατα και συζητούσαμε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για την Όμικρον πλην της αυξημένης μεταδοτικότητας. Φαίνεται όμως πως προέκυψαν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο προστατεύει η ανοσία που έχουμε αποκτήσει, είτε φυσική ανοσία είτε μέσω των εμβολιασμών από τη μόλυνση. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, διότι δείχνουν ότι η Όμικρον παρακάμπτει την ανοσία, οπότε έχουμε προστασία περίπου στο 35%. Μας δείχνει μία μελέτη και στο 20% μία άλλη μελέτη. Αλλά επειδή είναι πρόσφατο, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα στοιχεία για να οριστικοποιηθεί αυτό το ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι η Όμικρον θα έχει μία τεράστια δεξαμενή για υποψήφια κρούσματα. Εκτός από τους ανεμβολίες τους, θα έχει και ένα μέρος των εμβολιασμένων. Και προφανώς είναι αυτοί που έχουν... Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή αυτοί το έχουν κλείσει σίγουρα εξάμηνο. Και ένα άλλο δεδομένο αυτή τη στιγμή, εκτός την ισορροπική μεταδοτικότητα, είναι ότι ενώ στην αρχή υπήρχαν κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα ότι ίσως να είναι πιο ήπια η νόσηση, μέχρι στιγμής δεν αποδεικνύεται αυτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή δεδομένα να αποδεικνύουν ούτε ότι είναι ούτε ότι δεν είναι περισσότερο ισχυρή από την νόσηση, περισσότερο ισχυρή σε σχέση με τη Δέλτα. Οπότε εκεί αναμένουμε να δούμε περισσότερα δεδομένα αργότερα. Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα της προστασίας από τον εμβολιασμό. Οι δύο δόσεις προστατεύουν από την μόλυνση της Όμικρον σε πολύ, σε εξαιρετικά χαμηλό βαθμό? Ναι, από τη μόλυνση είναι σε χαμηλό βαθμό. Από τη βαριά νόσηση είναι σε υψηλό βαθμό. Είναι πάνω από 70%. Και εάν έχουμε κάνει και την τρίτη δόση, είναι σε αρκετά υψηλά ποσοστά που φτάνουν τα 90-95%. Μάλιστα. Οπότε η τρίτη δόση μας προστατεύει, αλλά είναι λίγα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει την τρίτη δόση. Και μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα, περίπου οι μισοί εμβολιασμένοι, 35% του πληθυσμού, θα έχουν κλείσει ήδη εξάμηνο. Και θα πρέπει αυτοί να τρέξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα να κάνουν την τρίτη δόση. Και φυσικά θα πρέπει οι ανεμβολίαστοι να κάνουν την πρώτη τους δόση, διότι για να πιούσουν την ανοσία σήμερα οι ανεμβολίαστοι θέλει και κάποιο χρόνο. Ένα μήνα. Α, μάλιστα. Ναι, 4 εβδομάδες. Πρέπει να κάνει τώρα την πρώτη δόση, μετά από 2 εβδομάδες. Τη δεύτερη δόση και χρειάζονται και 14 μέρες για να αναπτυχθούν τα αντισώματα. Οπότε είναι περίπου ένας μήνας. Μέσα σε ένα μήνα, βέβαια, αν αποδειχθεί και στην πράξη αυτή η εξαιρετική μεταδοτικότητα της Όμικρον, φανταζόμαστε τι μπορεί να γίνει. Σε τι εκτόξευση των κρουσμάτων μπορεί να φτάσουμε, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Είναι καλό που η πολιτεία σχεδιάζει να πάρει κάποια επιπλέον μέτρα. Διότι αν καταφέρουμε και ανακόψουμε το ρυθμό με τον οποίο θα πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, δηλαδή αντί για να διπλασιάζονται κάθε 2 μέρες, να διπλασιάζονται κάθε 3 ή κάθε 4 μέρες, που έχει μεγάλη σημασία, αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς να τηρήσουμε μία σειρά μέτρων και κυρίως την αποφυγή των συνοστισμών, να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές. Να φοράμε τη μάσκα συνεχώς όταν ερχόμαστε με άλλα άτομα σε επαφή. Και τώρα, εν ώψη των Χριστουγέννων, να κάνουμε μια αλληλογισμένη χρήση
τις λίγες ελευθερίες που έχουμε αυτές τις 2-3 μέρες. Η οποία θα είναι και περιορισμένη, γιατί είπαμε μετά τις γιορτές φαίνεται ότι θα έχουμε μέτρα τα οποία θα αφορούν και τους εμβολιασμένους. Δεν ξέρω αν θα είναι lockdown, αλλά σίγουρα θα δούμε κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας να αλλάζουν. Προφανώς αυτό αφορά και την εστίαση, ενδεχομένως και τα καταστήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι είναι ανησυχητικό το παράδειγμα της Αγγλίας, το πώς εξελίσσονται τα κρούσματα εκεί. Από 32 έφτασαν μέσα σε μια εβδομάδα, γράφεται στη μελέτη σας, τα 536. Και αναρωτιέμαι, αυτή τη στιγμή εμείς πού είμαστε με την Όμικρον? Υπάρχουν κρούσματα, θεωρείτε? Υπάρχουν κρούσματα και υπάρχουν κρούσματα ορφανά που λέμε. Ορφανά, ακριβώς. Ναι. Άρα σημαίνει ότι ο ιός ήδη υπάρχει στην κοινωνία. Απλά πρέπει μέσα από τα τεστ να καταγραφεί, γιατί και εμείς για να τρέξουμε τους αλγορίθμους μας χρειαζόμαστε μία σειρά από ακριβή στοιχεία για το πόσα κρούσματα έχουμε αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες προβλέψεις πιο συγκεκριμένες. Αυτό που είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι χωρίς μέτρα σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει, θα δούμε τα περισσότερα κρούσματα ανά ημέρα. Μάλιστα. Από την αρχή της πανδημίας. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε όσοι σκοπεύουμε να περάσουμε αυτές τις γιορτές, ξέρετε, με πολύ κόσμο, κατά την άποψή σας. Ίσως πρέπει και αυτά τα Χριστούγεννα να είμαστε κάπως πιο περιορισμένοι. Πρέπει να το σκεφτούμε και πρέπει να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους φίλους μας, διότι θα περάσουμε με συγγενείς και φίλους. Άρα είναι η δική μας υπόθεση καθαρά αυτή τη στιγμή, με λίγο περισσότερη ευθύνη. Γιατί και το self-test, κύριε καθηγητά, από μόνο του ίσως να μην λέει κάτι, έτσι, ίσως να, δηλαδή να παραπλανηθούμε και να πάρουμε και άλλο κόσμο στο λαιμό μας. Ναι, σίγουρα δεν λέει πολλά πράγματα, μπορεί να είναι όμως μία ένδειξη, αν τυχόν και έχουμε ήδη νοσήσει, ώστε να μην πάμε σε αυτή τη συγκέντρωση και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Και αυτή την έννοια έχει, δηλαδή να μας αποτρέψει να βρεθούμε με άλλους συγγενείς μας και φίλους μας από τη στιγμή που έχουμε ανακαλύψει και έχουμε νοσήσει. Κύριε καθηγητά, ναι, ολοκληρώστε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να γίνει η τρίτη δόση οπωσδήποτε σε όσους μπορούν να την κάνουν. Και στα παιδιά να επεκταθούν οι εμβολιασμοί. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι σημαντικό. Βασικά χρειάζεται όλος ο πληθυσμός τελικά να εμβολιαστεί αν είναι δυνατόν. Και επίσης χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή τώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αυτές τις ημέρες ίσως να είναι πολύ καθοριστικές κατά πόσο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το κύμα της Όμικρον, διότι η απότομη αύξηση των κρουσμάτων θα δώσει απότομα πολλές νοσηλίες στα νοσοκομεία. Μεγάλη τεράστια πίεση. Ήδη έχουμε υψηλό ποσοστό επί των κρουσμάτων που νοσηλεύονται. Σωστό είναι αυτό. Κοντά στο 6%, ενώ οι άλλες χώρες έχουν γύρω στο 2%. Και πρέπει βέβαια να δούμε και τι θα γίνει. Ο χρόνος της αποκλιμάκωσης παίζει και εκεί ένα ρόλο. Έχουμε τα δεδομένα από την Νότιο Αφρική και έχει γίνει ήδη η κορύφωση του κύματος της Όμικρον, έτσι. Ναι, έχουμε αυτά τα δεδομένα. Απλά η εποχή στην οποία έγινε η εξέλιξη των κρουσμάτων στην Αφρική ήταν εποχή καλοκαιριού. Αυτοί χθες μπήκαν στο καλοκαίρι, ενώ εμείς χθες μπήκαμε στο βαρύ χειμώνα. Οπότε αυτές επικοινώσει εδώ την κατάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσαλάκη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Και θα δούμε πώς θα πάει. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης ήταν μαζί μας, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Έτσι μας έδωσε τα νεότερα, τα τελευταία στοιχεία σχετικά με την Όμικρον.